Πρόλαβε ο Ανδρεόπουλος, Μπαλτοβαλίεφ, Ζορμπάς τρώνει στον κόντο σε καλή θέση, πάσα για τον Μπαλτοβαλίεφ, ξεφεύγει, δεν υπάρχει offside, θα πλασάρει 0-1 από το Σκοπιανό, πολύ νωρίς το παιχνίδι, στο 6ο λεπτό. Ο Μπαλτοβαλίεφ κρίζεται σκόρερ και μια ξαφνική αντεπίθεση των φιλοξενούμενων αξιοποίησε το γρήγορο παιχνίδι. Για να δούμε εδώ, φεύγει κανονικά εννοεί το κόντος. Και εδώ ο βοηθός κρατάει τη σημαία θεωρώντας ότι είναι στην ευθεία με τον Πιτσόκο. Έτσι όπως φάνηκε, ο Πιτσόκος, όπως φάνηκε και από την ευθεία τουλάχιστον, κάλυπτε τον Μπαλτοβαλίεφ, βγήκε πιο γρήγορα. Σουάνης, ωραία πάσα και πάει να αλλάξει παιχνίδι, όχι σουτ για να ευνηδιάσει τον Καρατζιοβαλή, δεν θα τα καταφέρει. Ξανά λοιπόν, Παρμαξίδης, νέα κεφαλιά, απόκρουση από τον Γκόμες, σωτήρια σε κόρνερ μπροστά στον Αλμπάντη. Η απόκριση του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Πιτσόκος πέρασε στον Αθανασιάδη, το 1-2 με τον Αλμπάντη που κρατάει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα από κοντά, δεν μπορεί να στείλει την μπάλα εκεί στα δίχτυα ο Παρμαξίδης. Αρκετός κόσμος τώρα στην περιοχή του Καρατζιοβαλή. Μπάλα κόλλησε και 2-0, 0-2 από τον Ραπτάκη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την απίστευτη αδράνεια των γηπεδούχων στην άμυνα. Μπάλα δεν έφυγε από την περιοχή, δείτε τις αντιδράσεις στον πάγκο. Και ο Ραπτάκης γράφει το 0-2 για την Κασιόπη. Πάει ο Παρασκευάδης για την κεφαλιά, δεν διώχνει σωστά ο Κισκαμπάνης και έρχεται ο Ραπτάκης για την μπάλα κολλάκι στην καρδιά της άμυνας. Αδρανής ο Κισκαμπάνης, ο Ραπτάκης που είναι στην πλάτη του θα τη στείλει στα δίχτυα, 0-2 από τον Δημήτρη Ραπτάκη. Θα προωθήσει την μπάλα. Η πρώτη κεφαλιά του Κισκαμπάνη, το σουτ σώζει την εστία του Κουτζαβασίλης. Να λοιπόν η ευκαιρία και πάλι από τον Ορφανό. Μωυσίδης δίπλα στον Αθανασιάδη, οι τρίπλες, η πάσα, το σουτ, γκολ. Μειώνει ο Απόλλωνας με τον Αλμπάντη στο 77ο λεπτό και παίρνει μια πολύ βαθιά ανάσα γιατί υπάρχει χρόνος ακόμα και για την ισοφάριση. Το Κουτζαβασίλης κράτησε την μπάλα γιατί βιάζονταν οι γηπεδούχοι να πάνε στη σέντρα. Για τα πλάγια δεν ξέρω, για τον άξονα ο Αλμπάντης είναι αποτελεσματικός πάντως, ακόμα και σαν center for. Όπως εδώ, είδατε πολύ ωραίο γύρισμα. Παρμαξίδης πάει να ξεμαρκαριστεί. Η σέντρα στην άλλη πλευρά, δεν μπορεί εκεί την κεφαλιά. Για να δούμε το σούτ του Πιτσόκου, out στην τελική προσπάθεια από τον Απόλλωνα. Παρμαξίδης, καλά χτυπημένο, κεφαλιά out από τον Κισκαμπάνη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν έχουμε συνέχεια, νικήτρια λοιπόν η Κασιόπη. 7η νίκη στο πρωτάθλημα με 2-1 επί του Απόλλωνα εδώ στην Καλαμαριά. Μια μεγάλη νίκη, η ομάδα μου σήμερα παρατάχθηκε πιστεύω αρκετά καλά. Ήμασταν καλά στημένοι, ξέραμε τον αντίπαλο, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα. Και καταφέραμε και βάλαμε γκολ νωρίς, δυσκολεύσαμε μετά την Καλαμαριά. Μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο μήχρονο, κάναμε δεύτερο γκολ. Στο τέλος λίγο τα χαλάσαμε που η Καλαμαριά έβαλε τον γκολ. Αλλά θεωρώ πως δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα και ήταν μια δίκαια νίκη. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και στον προπονητή για το στήσιμο που έκανε στην ομάδα. Σίγουρα αυτό το 7 στα 7 θα έλεγα ότι άμα μας έλεγαν ότι από την αρχή ότι θα κάνουμε 7 στα 7 δεν θα το πίστευε κανένας. Από εκεί πέρα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, δουλεύουμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά και προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να παίρνουμε την νίκη. Σταθήκαμε άτυχοι ειδικά στη φάση του δεύτερου γκολ, όπου με μια κόντρα η μπάλα έμεινε εκεί πέρα στη περιοχή μας. Το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θεωρώ πως θα ήταν η ισοπαλία, γιατί κάθε ομάδα είχε και από ένα ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα δώσαμε όλα. Φύγαμε από το γήπεδο με το, έχοντας δώσει το 100% από τις δυνάμεις μας. Ήταν ένα άτυχο αποτέλεσμα για μας. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σταθώ και λίγο στη διαιτησία, όπου θεωρώ για εντός έδρας αγώνα και για το όνομα και το κύρος που έχει η ομάδα του Απόλλων, σφυρίζει πολύ εύκολα φάουλ.